τώρα ο Δήμος κάνει μια καινούργια υπηρεσία ή έχει ανάγκες καινούργιες. Θέλει να μαζέψει το καλοκαίρι τα σκουπίδια. Έχει 30 εργαζόμενους και θέλει άλλους 10. Οι οποίοι δεν προέρχονται από μείωση προσωπικού, αλλά από ανάγκες λειτουργίας. Και έχει 10 άνεργους. Πώς θα πάει να κάνει αυτή τη και να πάρει 10 δρόμους. Θα πάει και θα πει Δημήτρη, Γιώργο, Ανδρέα, μεταξύ μας φτιάχτε μια ομάδα εσείς, εγώ θα την προκηρύξω αύριο το πρωί, εσείς θα δείτε τη Δευτέρα, το κλείσαμε, είναι κοινωνική συνεργασία, κοινωνική αυτή, κάναμε το κονέ, πήρα αυτό που θέλω, πήρατε αυτό που θέλω, που θέλετε, με αυτόν τον τρόπο. Ή ο Δήμος θα πρέπει να κάνει, να βάλει σε συζήτηση ότι θα χρειαστούμε 10, 20, 30 άτομα. Ότι εγώ θα κάνω μια τέτοια, η οποία θα έρθείτε, θα έχει αυτό το χαρακτήρα, θα έχω αυτά τα κριτήρια που θα πάρω. Αν θα είσαι άνθρωπος, αν θα είσαι 3 παιδιά, άμα θα είσαι, τι εισοδήματα έχεις. Αυτό είναι μια κοινωνική αντίληψη για το πώς θα κάνεις και θα κάνεις αυτή την ομάδα του κοινωνική για να τους πάρεις να δουλέψουν για όσο χρονικό διάστημα τους θέλεις. Και μιλάω πάντοτε για μια κατάσταση όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει τα προβλήματα, έτσι. Γιατί αν θέλετε την ολοκληρωμένη πρόταση είναι ότι πρέπει οι εργαζόμενοι, ο κρατικός τομέας και οι δημοτικές αρχές να έχουν κόσμο που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του. Και βέβαια όχι εργαζόμενους που θα έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά και εργαζόμενους οι οποίοι θα έχουν και τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο και κυρίως στους κατοίκους αυτής της πόλης. Πήγατε να πείτε μία λέξη διαβούλευση και είχα τρεις ερωτήσεις. Η μία λέει υπάρχει μια εμπειρία τοπική αλλά και νομίζω στην Ελλάδα ότι ο Καλλικράτης επιβάλλει και υποχρεώνει τους Δήμους πριν από κάθε απόφαση να γίνεται μια διαβούλευση. Η διαβούλευση όμως όσο εγώ έχω δει είναι συγκεκριμένοι πολίτες ή εκπρόσωποι φορέων που έρχονται και δεν είναι ουσιαστική. Ποια είναι ως ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κεντρική εμπειρία πάνω στις διαβουλεύσεις, οι οποίες τελικά είναι κατεπίφαση, δεν είναι διαβουλεύσεις, είναι αυτή. Η δεύτερη είναι, το βλέπουμε και στη Ρόδο, που είναι ένα μεγάλο νησί και κάποια στιγμή αντιμετωπίζοντας προβλήματα ως ένας Δήμος, υπάρχει μια τάση να επανέλθουμε σε μικρότερους Δήμους. Ποια είναι η εμπειρία αυτή? Και η τρίτη είναι, επειδή έχουμε και τη δημοτική τηλεόραση, έχουμε μια εμπειρία πανελλαδικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης των Δήμων, πώς λειτουργούν και τι αντιμετωπίζουν με τις νέες καταστάσεις. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχει το εξής φαινόμενο, ότι μπορούμε να θεσμοθετήσουμε πράγματα ωραία και να κάνουμε χειρότερο αποτέλεσμα και υποτίθεται πιο δημοκρατικό και να έχουμε χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε πρώτα. Ας σας πω ένα παραδείγμα. Θεσμοθετούμε τη διαφάνεια. Τη βγάζουμε στο ίντερνετ. Μπαίνουμε στα προγράμματα της διάρκειας. Ποιος ξέρει καταρχήν αυτό το πράγμα να το δει. Ας υποθέσουμε όμως ότι κάτι το βρίσκουν. Το παρακολουθούν τέλος πάντων. Βάζουμε λοιπόν, σήμερα το ανεβάζω στη διάρκεια και σε 4 μέρες λέω τελειώνει. Εγώ βγαίνω και λέω, εγώ το έβαλα και στη διάρκεια. Δηλαδή για προκήρυξη τώρα. Σε όλα. Θα πω και για την προκήρυξη. Σε όλη την διάρκεια. Μιλάω για τον θεσμό. Ο θεσμός δεν φτάνει μόνο να το πάρεις και να το εφαρμόσεις με όρους και με λογικές, σαν να μην υπάρχει. Πάμε στις προκήρυξεις. Βγάζουμε ο Κακλαμάνης στο Δήμο της Αθήνας ένα διαγωνισμό να αγοράσει κάδους. Η κάδη πατά στο πετάρ, σηκώνεται το καπάκι
και μετά στα σκουπίδια μέσα. Επειδή είχε ένα άνθρωπο δικό του, έπρεπε να βρει πώς θα πάρει αυτός ο δικός του άνθρωπος τους κάδους του συγκεκριμένου. Και τι έβαλε? Έβαλε ότι στο απάνω μέρος του κάδου πρέπει να υπάρχουν δύο καπάκια. Να μην πετάς το πετά, να σηκώνεις το καπάκι, δηλαδή αυτά εσύ εκεί απάνω, να πετάξεις τα σκουπίδια μέσα. Και αυτό το έκανε μόνο μία εταιρεία. Μόνο μία εταιρεία. Και τους πήρε τους κάδους. Και έβαζε μέσα και άιζο και θα είναι από τόσο ειδικό και έτσι και αλλιώς και αυτά. Το ψάχνουμε σαν ανοιχτή πόλη. Πού άλλο έχεις? Πήραμε τηλέφωνο την εταιρεία. Πού άλλο έδωσες τέτοιους κάδους? Έδωσα, λέει, στο Αγρίνιο. Μάλιστα. Παίρνε τηλέφωνο στο Αγρίνιο. Πήρατε κάδους? Πήραμε. Πόσους κάδους πήρατε? 150. Πόσο τους πήρατε? Τι τιμή δώσατε? 600 ευρώ. Τον κάδο. Εμείς πήραμε 1500. 1100 ο κάδος. Λοιπόν, εκεί είχε πεντάλλο, ενώ άλλος είναι δίχανο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όταν θέλει κάποιος να κάνει καταστρατήγηση των νόμων, βρίσκει ό,τι θέλει να κάνει. Και έρχεται μετά και σου λέει, μα έκανα δημοδιαγωνισμό, είχα βάλει προδιαγραφές, είχε μέσα τόσο το πλαστικό, τόσο εκείνο. Και όταν κόβουμε ένα κομματάκι από αυτό και το πάμε στο χημείο του κράτους και τους λέμε, κάντε μας ανάλυση να δούμε σύμφωνα με τη σύμβαση αν υπάρχει. Το πράγμα μου λέει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Το οποίο υπέγραψε. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Εάν θέλουμε μια τέτοια αυτοδιοίκηση, εάν θέλουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, εντάξει. Αλλά εμείς μιλάμε ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο, ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης, όπου δεν θα στεκόμαστε στο περίγραμμα, στον τίτλο, αλλά στην ουσία. Διότι το μαχαίρι, αν σας το δώσω και σας πούμε αυτό κόβετε ψωμί, μπορείτε να σκοτώσετε και έναν άνθρωπο. Το θέμα είναι τι χρήση του κάνεις.